Χαμόγελο είδαν το πρωί οι καταναλωτές στην μείωση στις τιμές των καυσίμων κίνησης. Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ψε στην μείωση του φόρου κατανάλωσης καυσίμων κατά 8,33 σεντ το λίτρο στα πρατήρια με άμεση εφαρμογή. Οι μειώσεις θα διαρκέσουν μέχρι τις 3 Μαρτίου του 2024. 8,3 σεντ φαίνεται αρκετά λογική μείωση. Νομίζω ότι θα αντεπεξέλθουμε κάπως. Πάρα πολύ θετικό αυτό. Έτσι, οποιαδήποτε μείωση είναι, βοηθά τον καταναλωτή. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα wow. Ήταν μεγάλη διαφορά. Θυμάμαι την προηγούμενη εβδομάδα που γέμισε ήταν 1,71. Φάνηκε σας η διαφορά? Φάνηκε, ναι. Πά στα χιλιόμετρα που γράφει εδώ το αυτοκίνητο. Έγραφε πά στα 860, τώρα γράφει 960. Ο Σύνδεσμος Πρατηριούχων χαιρετίζει το εν λόγω κυβερνητικό μέτρο, ωστόσο υπογραμμίζει πως η μείωση δεν είναι ικανοποιητική. Θα μπορούσε να αφαιρέσει παραπάνω φόρων κατανάλωσης, ας το πω στα κυπριακά, από την τσέπη της. Τα 8 cents δεν είναι αριθμός που να μπορεί να φανεί στους καταναλωτές. Έπρεπε μάλλον να γίνει γύρω στα 15 με 20 cents η μείωση για να σταματήσει και η ροή προς τα κατεχόμενα. Είναι το μέγιστο δυνατό που μπορούσαμε να κάνουμε, διότι οι φόροι κατανάλωσης διέπονται από κοινοτική οδηγία και καθορίζονται κάποια ελάχιστα σεντ ανά λίτρο. Η μείωση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κατά 6,39 σεντ το λίτρο θα τεθεί σε εφαρμογή από 15 Νοεμβρίου. Οι παραγγελίες ωστόσο δεν άρχισαν ακόμα εξαιτίας του καλού καιρού που επικρατεί. Την ίδια ώρα, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε στην εκπομπή Αλφα Ενημέρωση πως δεν θα υπάρξουν άλλα βασικά είδη με μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ. Υπάρχει κάποιος περιορισμός στον αριθμό των προϊόντων που μπορούμε να εντάξουμε. Ναι. Και αν δεν κάνω λάθος, ο μέγιστος αριθμός είναι 24 προϊόντα. Έχουμε φτάσει στο όριο. Άρα δεν θα έχουμε περιθώρια ένταξης άλλων προϊόντων είτε στο μειωμένο συντελεστή του 30%. Είτε στο μηδενικό. 1η Δεκεμβρίου και για 6 μήνες θα εφαρμοστεί ο μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ σε κρέας και λαχανικά. Δεν πήρε τελικά πρόσκληση για τη Σύνοδο Κορυφής Τουρκογενών Κρατών, ο Ερσίν Τατάρ. Ο κατοχικός ηγέτης επερίψει την ευθύνη γι' αυτό στα διαβήματα Λευκοσίας και Αθήνας, με τον Ταγί Περτογάν να δηλώνει από το Καζακστάν, όπου πραγματικά.